Μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά και έχουμε πολλά να πούμε. Ο χρόνος βέβαια είναι περιορισμένος και θέλαμε περισσότερο να μιλήσουμε. Θα τα πούμε γρήγορα, γρήγορα. Εντάχει λοιπόν, σε πηγουμένα και ουσιοδός. Ναι. Να πούμε λοιπόν καλό μεσημέρι στην κυρία Στέλλα Παπαδημητρίου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ο Χάρης Μαυρουδής στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ. Λοιπόν. Καλώς ορίσατε και ο κύριος Χρήστος Ευθυμίου. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι η ομάδα. Είστε εσείς οι δανειολήπτες, είστε εσείς οι απαγωγείς. Ναι, για να μπούμε στο ζουμί, γιατί χθες τα λέγαμε με τον κόσμο. Αλλά θέλουμε να σας γνωρίσουμε. Θέλω να σας πούμε τις μεθόδους μας. Νομίζω πολύ κόσμος θα ήθελε να μάθει. Θα πρέπει να έρθει ο άλλος αυτή την παράσταση. Δεν είναι έτσι. Για να μάθουμε στην κόδη σωστής απαγωγής. Βέβαια. Εμείς είμαστε μια πολύ σωστή απαγωγή. Με όλες τις. Και απάγουν και εσάς μαζί με τον τραπεζίτη. Ναι. Η οποία είστε η δικηγόρος. Είμαι η δικηγόρος του που τον υπερασπίζουμε σε όλες τις λαμογές που κάνει. Τις ξέρετε όλες και τις λαμογές. Ξέρω όλες τις λαμογές και τα προσωπικά του και τα επαγγελματικά του. Αλλά πέραν τούτου εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Ας πούνε η απαγωγή. Έχετε ένα ρόλο κλειδί, γι' αυτό δεν θέλει. Ναι, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω για το ρόλο μου. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα. Θα τα αποκαλύψουμε εμείς για το ρόλο σου. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσετε. Σας φέραμε εδώ λοιπόν. Είναι μια παράσταση συγκλονιστική. Για μία μόνο παράσταση είστε σήμερα στο Ηράκλειο, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Όψιος Πολιτισμού Ηρακλείου. Στις 9 η ώρα δεν είναι η παράσταση. Ναι. Λοιπόν, τότε δίνουμε ραντεβού. Για να ξεκινήσω όμως εγώ λίγο από εδώ. Επιτρέψτε μου, λέω, έχω μια μεγαλύτερη αδυναμία εδώ σε αυτή την αγαπημένη κυρία. Και εμείς σας έχουμε αδυναμία και μπορείτε να την μονοπολίσετε. Δεν μας χρειάζεται. Να φύγουμε κιόλας. Όχι, σας θέλουμε. Να παγάγουμε κανέναν άλλον. Είναι ένας ρόλος, πραγματικά το λέω αυτό στην κυρία Παπαδημητρίου. Εμένα σαν άνθρωπος μου βγάζετε κάτι το οποίο είναι, μου βγάζετε μια γυναίκα ακριβοδίκαιη, με πολύ σεμνότητα και είναι η εικόνα αυτή που έχω σχηματίσει για σας ως άνθρωπο, ως καλλιτέχνηδα. Στην περίπτωση αυτή όμως καλείστε να καλύψετε και να συνενέσετε πολλές φορές τις λαμογές ενός ανθρώπου, ενός μεγαλοτραπεζίτη, ναι, ο οποίος δεν κάνει και πολύ καλά πράγματα μεταξύ μας. Αυτό δεν έρχεται κόντρα στη δική σας φυσιογνωμία, στη δική σας λογική ίσως κοινοτροπία. Δεν θα έλεγα ότι είμαι έτσι και τόσο χαμηλών. Ευχαρίστως θα πήγαγα κι εγώ έναν τραπεζίτη. Για να το κάνω μας πάρει τη δουλειά. Εμείς κάνουμε τους απαγωγείς. Να το κάνω βασανιστήρια. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέω καλύτερα να μιλήσουν τα παιδιά για τους δικούς τους ρόλους. Και για τα δικά τους κίνητρα. Γιατί εμένα είναι, ο ρόλος μου είναι και το suspense του το έργου, η ανατροπή. Τώρα τα πεις όλα. Ως εκεί. Τώρα τα πεις όλα. Ας μας πούν λοιπόν τα αγόρια. Τα αγόρια, ναι. Βάσει του ρόλου τους, τι ήταν στην κανονική του ζωή και τι ήταν το στοιχείο της ανατροπής που τους έκανε να κάνουν αυτή την πράξη. Είμαστε δύο συνηθισμένοι άνθρωποι. Νομοταγείς πολίτες. Δύο πολίτες νομοταγείς, οι οποίοι κάποια στιγμή, όπως οι περισσότεροι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης, γίνονται άνεργοι. Χάνουν τις δουλειές τους, έχουν όμως οικογένειες από πίσω και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τις βασικές ανάγκες. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα κάνουν μια απαγωγή θέλοντας να ζήσουν με λούσα. Δεν είναι. Παρόλο που το να απαγάγεις κάποιον δεν είναι μια συνηθισμένη πράξη, δεν είναι εγκληματίες αυτοί. Δεν έχουν την ψυχολογία ενός εγκληματία, έχουν την ψυχολογία δύο ανθρώπων που έχουν χάσει τα πάντα. Η οικονομική κρίση τους κάνει να περάσουν αυτή τη λεπτή κόκκινη γραμμή και από νομοταγείς πολίτες που ξαφνικά η ζωή τους βουλιάζει και χάνουν τα πάντα να περάσουν στην παρανομία και να κάνουν κάτι τόσο. Νομίζω ότι εξαιτίας του ότι αυτή η κρίση μαστίζει τη χώρα μας εδώ και 7 χρόνια. Θέλω να πω ότι το έχουν βιώσει πάρα πολλοί Έλληνες, ίσως και εμείς προσωπικά. Όχι σε ένα τέτοιο βαθμό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν περάσει το Ρουβίκονα, όπως λέμε. Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο που υπάρχει μια ατάκα, ας πούμε, του δικού μου ρόλου, που λέει «Θα μπορούσα να σκότωνα για το παιδί μου». Ναι. Δεν φτάνει σε αυτό το σημείο, και ευτυχώς, γιατί δεν θα ήθελα να το κάνει, αλλά κάνει μια απαγωγή. Κάνει μια απαγωγή για να βοηθήσει το παιδί του. Και να συμπληρώσω ότι υπάρχει όμως και ένα ιδεολογικό κίνητρο. Δηλαδή δεν απαγάγουν έναν επιχειρηματία πετυχημένο, απαγάγουν έναν τραπεζίτη, έναν μεγάλο τραπεζίτη, ο οποίος με τις αποφάσεις του είναι, τουλάχιστον στα δικά του στα μάτια,
συνυπεύθυνος και για τα δεινά της πατρίδας τους. Δεν είναι δηλαδή ένας τυχαίος πλούσιος που απαγάγουν. Έφταξε για τη χρεοκοπία. Έφταξε ένα μέρος της χρεοκοπίας, όπως ξέρουμε όλοι, οφείλεται και στις τράπεζες. Στο σύστημα των τραπεζών. Ακριβώς. Δεν είναι. Έχει μια μετακίνηση από τα δημόσια. Αυτό. Απλά αυτός έχει πάρει τα χρήματα και τα έχει βγάλει έξω. Έχει κάνει τις καμπάνες στις offshore εταιρείες. Αυτή την τόσο αγαπημένη λέξη που ακριβώς, τώρα ακριβώς. Ανακαλύψαμε. Γι' αυτό λοιπόν οι τράπεζες έχουν πέσει έξω και την πληρώνουμε τελικά όλοι μας. Όλοι οι κάτοικοι του Νότου. Κύριε, οι χώρες. Είναι ένα πολύ σύγχρονο έργο. Μας έρχεται, όπως σωστά είπατε, από την Πορτογαλία. Από την Πορτογαλία, αλλά που αφορά όλες τις χώρες του Νότου. Ναι, διαβάζοντάς το, είναι σαν να διαβάζεις αυτά που έχουν συμβεί σε στην Ελλάδα. Ο κόσμος, τι σας έλεγε που ερχόταν στην Αθήνα στο θέατρο? Το έργο αρέσει δηλαδή πάρα πολύ. Που έρχεται ακόμα. Παράσταση. Και θα παίζετε μέχρι το τέλος του Γενάρη. Τουλάχιστον. Τους αρέσει πάρα πολύ το έργο. Τους βλέπετε από κάτω πώς αισθάνεστε το κοινό, γιατί καταλαβαίνω ότι αισθάνεστε τα vibes και τα μηνύματα που στέλνουν. Το βλέπετε ή και μετά τις παραστάσεις? Το βλέπουν με πολύ μεγάλη προσήλωση. Τους αρέσει και είναι εκεί, γιατί περιμένουν, έχει ανατροπές κατά τη διάρκεια και περιμένουν τι θα γίνει παρακάτω και τι θα γίνει και τι θα γίνει μέχρι που γίνει. Είναι περίεργο. Δεν θα σας πιέσω, αλλά θα προσπαθήσω. Θέλω να είμαι έτοιμη και ειλικρινής απέναντί σας. Έρχεται στο τέλος αυτή η ικανοποίηση από το κοινό? Γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε κάτι το οποίο στους περισσότερους ανθρώπους είναι και στην καθημερινότητά τους, είναι προβλήματα τα οποία τους αφορούν, αισθάνεσαι ότι συμπάσχεις, ότι ταυτίζεσαι πολλές φορές με τους ανθρώπους, με τα κίνητρά τους. Όχι τόσο με εσάς, νομίζω, κυρία μου, στο ρόλο σας τουλάχιστον. Αλλά τους βλέπετε να φεύγουν με ικανοποίηση. Με τι συνέστημα? Τώρα να σου πω, αν είναι κανένας τραπεζίτης κάτω και βλέπει την παράσταση, δεν νομίζω ότι θα φύγει και πολύ ικανοποιημένος από αυτό που θα δει. Εξαρτάται ποιος τραπεζίτης είναι. Αν έχει κάνει λαμογές, δεν θα είναι. Καλά τα λένε. Οι απαγωγές. Ρίχνουμε λίγο τις μάσκες. Ρίχνουμε τις μάσκες με αυτήν την παράσταση. Δηλαδή παρουσιάζουμε μια άλλη όψη του προβλήματος, η οποία επιμελώς έχει αποκρυφθεί από τη δημόσια συζήτηση, ενώ υπάρχει. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια πιο πολύ έμεινε η ρίση του Πάγκαλου ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, που είναι ισοπεδωτική έτσι, και άδικη, παρά να συζητήσουμε πραγματικά για τις αιτίες του γιατί πώς φτάσαμε εδώ. Να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Χρήστο, θα βγάλω σκονάκι για να μην ξεχάσουμε κανένα. Έφτασα τον Κώστα Αρζόγλου. Και όσοι βλέπετε το σκονάκι, να μου πείτε λίγο πώς είναι τώρα που δεν είναι παρόν ο κύριος Αρζόγλου. Πώς είναι να συνεργάζεστε και να πρωταγωνιστή, να συμπρωταγωνιστή, αλλά και να σκηνοθετεί ο κύριος Αρζόγλου, τον οποίο έχουμε γνωρίσει από κοντά και γνωρίζουμε πόσο ζεστός άνθρωπος είναι. Ναι, είναι όντως. Πραγματικά είναι. Είναι αυστηρός. Είναι χαρά. Όχι, καθόλου. Το αντίθετο. Σίγουρα, Θα θέλαμε να είναι πιο πολύ. Πολύ χαλαρός, όχι. Θα θέλαμε λίγο να είναι. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Χαλκίδου, η σκηνοθεσία του Κώστα Αρζόγλου. Εμείς που παίζουμε, που μας ξέρετε, μαζί με τον κύριο Αρζόγλου. Η σκηνογράφος η Κυριακή Γαλιώνη. Και η μουσική η Σύση Βλαχογιάννη. Τα είπαμε όλα. Βοηθός σκηνοθέτης η Νερίνα Καμπασάκη, που είναι από τα Χανιά. Και ο συγγραφέας μας, ο οποίος ήρθε στην επίσημη που κάναμε προχθές. Την Τρίτη. Από την Πορτογαλία, καλεσμένος της πρεσβείας και της δικιάς μας της παραγωγής. Τι σας είπε όταν είδε, σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει, αυτό το τόσο σύγχρονο έργο που αφορά τις χώρες του Νότου, αφορά όλο τον κόσμο μάλλον? Του άρεσε πολύ. Και είπε ότι το βλέπει ολοκληρωμένο, γιατί παίχτηκε, αλλά παίχτηκε αποσπασματικά και παίχτηκε και ως αναλόγιο. Και είναι η πρώτη φορά που το είδε το έργο το ολοκληρωμένο και του άρεσε πάρα πολύ. Εξαιρετικά πολύ. Μπράβο σε εσάς, μπράβο στην Αθήνα. Ναι. Αρμάντο Νασιμέντο Ρώσα είναι το όνομά του. Ποιος ήξερε το συγκεκριμένο κείμενο και πώς ήρθε η πρόταση ότι αυτό ανεβάζουμε? Εγώ, η κυρία Χαλκίδου, κάποια στιγμή ζητούσα ένα έργο με δυο γυναίκες και μου λέει, έχω κάποια έργα, να σου τα στείλω. Μέσα λοιπόν στα 3-4
έργα ήταν και ο τραπεζίτης. Στην πραγματικότητα ήθελες μία παράσταση, μία γυναίκα με τρεις άντρες. Όχι δύο γυναίκες. Αλλά δεν το έλεγε, δεν το έλεγε. Παραδεχτείτε εδώ. Εκριβώς ήταν αυτός. Το διάβασα λοιπόν το έργο, το βρήκα πολύ σύγχρονο και πολύ τωρινό, οπότε μετά βρήκαμε και τον Βασίλη τον Κωνσταντουλάκη, τον παραγωγό, το δώσαμε στο κύριο Αρζόγλου, το διάβασε, του άρεσε και έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Και τι δύο γυναίκες, πολύ καλύτερα όπως λένε τα παιδιά, τρεις άντρες. Βασίλισσα. Και έτσι πρέπει να σας έχουν. Και την απαγάγαμε εμείς, οπότε όλα είναι. Δεν έχει παραπονό. Δεν έχει παραπονό. Όχι, να μην πω τι μου κάνετε. Ω, να πείτε, γιατί δεν μας μιλάτε τόση ώρα, δεν μας τα λέτε τώρα τουλάχιστον. Έχετε ξανασυνεργαστεί επί σκηνής πριν από αυτό το έργο, σαν ομάδα? Εμείς έχουμε, είχε κάνει την τηλεοπτική μου μητέρα στο Δούριο Ήπο πριν από κάποια χρόνια. Με τον κύριο Αρζόγλου είχαμε παίξει στους 12 ενόρκους. Μαζί με τον Χρήστο ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε. Ναι, με τον Χρήστο γνωριζόμαστε από το Εθνικό, αλλά δεν έτυχε να... Ναι. Αλλά δεν είχαμε παίξει, δεν ποτέ, είχαμε παίξει μαζί. Ποτέ μαζί. Εξηγήστε μας λίγο αυτή την τρέλα και τη σχιζοφρένεια που έχει το επάγγελμά σας με ανθρώπους. Κάποια στιγμή να συναντιέσαι, να δουλεύεις περίφημα, να δένεσαι, να μοιράζεσαι στιγμές μυστικά, ναι. Μετά να χάνεσαι τελείως και να τα φέρνει έτσι η ζωή μετά από μια και δεκαετία. Ναι. Πώς είναι αυτό το πράγμα? Κοίταξε. Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί κάθε φορά αλλάζεις και γνωρίζεις καινούριους χαρακτήρες, καινούριους ανθρώπους, τους συναναστρέφεσαι όσο σου επιτρέπουν και όσο τους επιτρέπεις, έτσι. Μπορεί με κάποιους να έχεις δεθεί πάρα πολύ και να συνεχίσεις και μετά να κάνεις παρέα, αν και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων ένα τηλεφώνημα, μία επαφή, ένα αυτό μπορούν να υπάρχουν. Υπάρχουν φιλίες στο θέατρο, δεν είναι ένας αμιγός ανταγωνιστικός χώρος που... Εντάξει, είναι μια μικρογραφία. Υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν και ανταγωνισμοί όμως. Εγώ πάντως έχω φίλες 40 χρόνια που ήταν μέσα στη δουλειά. Μια άλλη ερώτηση που συνηθίζουμε να κάνουμε, γιατί εκφράζει και απορία πολλού κόσμου που παρακολουθεί, είναι η συσχέτιση ή η αντιδιαστολή του θεάτρου από τη μια και της τηλεόρασης από την άλλη. Γιατί ξέρετε, στην περιφέρεια, στην επαρχία πολλές φορές ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, γνωρίζει περισσότερο τους καλλιτέχνες όταν προβάλλονται μέσα από μια τηλεοπτική σειρά ή υπό κάποια ταινία. Στην Αθήνα και στα κέντρα είναι πολύ πιο εύκολο και προσιτό για τον κόσμο να απολαύσει ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις και να γνωρίσει κόσμο του θεάτρου που ίσως να απέχουν από την τηλεόραση και να έχουν πραγματικά μια εκπληκτική και εμβληματική πορεία. Στη δική σας περίπτωση μονοπολώ εγώ ξανά εδώ την κυρία της παρέας. Όχι, δεν θέλω να φύγετε. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή και τα δύο τα γνωρίζετε πολύ καλά και με πολύ αξιόλογη πορεία, αν κατέχει το θέατρο ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας και αν ναι, γιατί? Κοίταξε, προσπαθώ όταν κάνω είτε τη μία είτε την άλλη δουλειά να την κάνω όσο γίνεται καλύτερα και όσο μου επιτρέπουν και οι συνθήκες. Ας πούμε και ένα τηλεοπτικό πάντα το αντιμετωπίζω σαν να είναι ένα θεατρικό έργο. Ακόμα και να μην είναι πολύ καλό το σενάριο, εγώ προσπαθώ να το παίξω όσο γίνεται καλύτερα. Στα δικά σας μέτρα να το φέρετε λοιπόν. Και ή αν δυνατόν. Είναι δυνατόν να το κάνω και καλύτερο από ότι... Να κάνετε την υπέρβαση του ρόλου. Να κάνω την υπέρβαση, να το παίξω τόσο καλά, ούτως ώστε να είναι το παίξιμο πιο πάνω από το κείμενο. Σας έτυχε ποτέ να έχετε χρόνια, γιατί και οι τρεις είστε γνωστοί από την τηλεόραση, να έχετε δώσει καρδιά και αίμα για θεατρικούς ρόλους και ξαφνικά ακόμη και ένας μέτριος ρόλος τηλεοπτικός να σας κάνει αναγνωρίσιμο? Βέβαια. Ναι. Σας στεναχωρεί, σας πικραίνει λίγο αυτό? Αυτή είναι η δύναμη του μέσου. Ναι. Όταν μπαίνει μέσα στα σπίτια, είναι πολύ εύκολο να κάνει πλήση εγκεφάλου. Με την καλή έννοια, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Και την καλή, αλλά συμβαίνει. Και... Θέλω να πω ότι να μην το δούμε αρνητικά. Ή και η πιο ευρία αναγνωρισιμότητα. Επίσης, η δουλειά που γίνεται στο θέατρο είναι πολλαπλάσια αυτής της τηλεόρασης. Δηλαδή, εμείς για δύο μήνες θα ασχοληθούμε με τον ρόλο μας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε. Γιατί, όπως είπατε προηγουμένως, δεν έχετε καμία σχέση εσείς με αυτήν τη δικηγόρο που είναι έτσι, ναι. Ή εσύ με τον απαγωγέα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να είμαστε διαφορετικοί από ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό γίνεται με μια δουλειά, με μια συμπίκνωση ζωής, όπως είναι το θέατρο, όπου θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι και θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιους ρόλους με πολλή προσπάθεια.
Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα στη σκηνή. Η τηλεόραση είναι ένα αντιφάγο μέσο που ζητάει ταχύτητες. Πρέπει όλα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Παίρνει το κείμενο, την επόμενη θα πας για γύρισμα και θα πας την μεθεπόμενη. Θα το επεξεργάζεσαι πολλές φορές, ίσως με τον τρόπο και με το, και... με το μέγεθος, την ένταση που θα ήθελες. Δεν έχεις την πολυτέλεια του χρόνου να δουλέψεις όπως στο θέατρο επιβάλλεται να. Και πρέπει και να κάνεις αυτά να που έχεις σε πρώτη ζήτηση. Κρίνονται άλλα πράγματα στην τηλεόραση που δεν κρίνονται στο θέατρο. Τυχαίνει πολλές φορές, ας πούμε, εγώ όταν έπαιζα στη Λάμψη και στο Καλημέρα Ζωή, το κείμενο να το έπαιρνα από βραδείς. Και την επομένη, και την επομένη είχαμε γύρισμα. Εγώ οπότε, έχω πάρει 10 σελίδες στο γύρισμα. Απίστευτο, αυτό πώς το κάνετε. 10 σελίδες και το κάναμε. Και πρέπει και να το απομνημονεύσετε, ναι, και να βγάλετε και το συνέστημα. Κάναμε την κατάσταση φραπέ στο Μέγκα. Και κάναμε 36 επεισόδια. Κάπου εκεί στο 25ο μας βγήκε ένα μικρό επεισόδιο. Και έπρεπε αυτό το επεισόδιο να γίνει κανονικό. Και ήρθανε 10 σελίδες στο γύρισμα, όπου καθίσαμε, διαβάσαμε, και με ένα stop που δεν ήταν από εμάς, ήταν τεχνικό, βγάλαμε 10 σελίδες. Φραπέ, λέτε μέχρι να τελειώσει ο καφές, ουσιαστικά. Θέλω να πω το εξής, ότι οι Έλληνες ηθοποιοί είναι ήρωες. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουν οι ξένοι, να έχουν τα κείμενα, να τα διαβάζουν, να έχουν και έναν άνθρωπο που θα τους κάνει και την εκμάθηση, αλλά και θα τους οδηγήσει πώς να παίξουν το ρόλο και πώς να τον βρουν. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα λόγω μπάτζετ, θεωρείτε, ή λόγω νοοτροπίας. Γιατί για μένα αυτό που λέτε δεν υπάρχει για μπάτζετ. Όχι, γιατί κάποτε που υπήρχαν τα χρήματα δεν γινόταν. Ο λόγος που στην Ελλάδα βλέπουμε τις ξένες σειρές και τα κινούμενα σχέδια χωρίς τις δικές μας φωνές, ενώ στην Ιταλία, στη Γαλλία δεν υπάρχει τέτοιο, όλοι είναι μεταγλωτισμένοι. Δεν μου αρέσει εμένα το μεταγλωτισμένο. Ούτε εμένα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ο λόγος όμως δεν είναι αυτός, δεν ήταν θέμα εικαστικό, δεν ήταν θέμα ποιοτικό. Την πόνισε δική μας τοποθέτηση και χαίρομαι πάρα πολύ. Εντελώς, χωρίς να το γνωρίζετε αυτό. Δεν το ξέρω. Όντως δεν τα θέλαμε. Ήταν ακριβώς επειδή δεν διαθέτανε χρήματα για μεταγλωτήσεις. Ναι. Το κόστος επομένως πάλι. Να πούμε, ξεχάσαμε. Τι ξεχάσαμε. Α, τώρα τα θυμάστε. Τι έγινε. Τι ξεχάσαμε. Τι ξεχάσαμε. Πού παίζουν. Το είπανε στην αρχή. Το είπανε. Δεν μπορεί να ακούγεται. Ξεχάστηκες. Θα το ξαναπούμε και τώρα. Και θα καλέσουμε. Και ποια μέρα, έτσι. Λοιπόν. Σήμερα παίζεις, το ξέρεις. Δεν μπορώ να το πω. Δεν κάνεις. Όλο δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, εγώ. Θα το πω εγώ. Όχι, δεν θα το πω. Όχι, γιατί θα. Ξαφνιάζεται, μην το πεις, μην το πεις, μην εξηγείς γιατί δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, να πω εγώ στον κόσμο, κινηματοθέατρο Αστόρια, εκεί είναι απόψε για μία και μοναδική παράσταση το Ραντεβού και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε 2 διπλές προσκλήσεις. Τώρα βλέπετε που μπορείτε να καλέσετε. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό μας νούμερο, δεν πρόλαβα να το πω. Εδώ καλείται και αφήνεται οι πιο γρήγοροι τα ονοματεπώνυμό σας. Και το βράδυ μπορείτε να τους δείτε και να τους απολαύσετε 9, από κοντά. 9 η ώρα, τρίτο κουδούνι. Οι δύο πιο γρήγοροι λοιπόν από μία διπλή πρόσκληση. Αυτή και αν θα είναι ωραία βραδιά λοιπόν και θα μάθουμε πάρα πολλά. Όσα δεν μας λέτε θα τα αποκαλύψετε τη σκηνή. Επειδή ήταν 2 οι προσκλήσεις, όλοι οι υπόλοιποι που θέλετε να κάνετε κράτηση για να πάτε με ασφάλεια και να τους απολαύσετε, γιατί είναι από τα ωραιότερα έργα που παίζονται στην Αθήνα φέτος. Ιδού τα τηλέφωνα για να τηλεφωνήσετε τώρα και να κρατήσετε τις θέσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την πρόσκληση και για τον χρόνο. Είστε πανέμορφοι και οι δύο. Αλλά θα μου επιτρέψεις, η κοπελάρα είναι κοπελάρα. Τι μου λέτε τώρα και μας λαβώνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και που μας κάνετε την τιμή να είστε σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, κάθε καλό να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώνουν ότι ο χρόνος τρέχει και ότι πρέπει να περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις. Θα περάσουμε λοιπόν. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Μην λείψει κανείς.